Η σημασία διατήρησης της σταθερότητας του Αιγαίου έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στη συνάντησή του με τον Ταγί Περντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης περιφερειακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της διαρκούς υποστήριξής τους προς την Ουκρανία και τη σημασία της διατήρησης σταθερότητας στο Αιγαίο. Η Τουρκία όμως αυτή τη στιγμή φεύγει από εκεί με δύο υποσχέσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την αναζωογόνηση ευρωπαϊκής προοπτικής της. Και δεύτερο και σημαντικότερο είναι το θέμα με τα F-16. Ας μην γελιόμαστε, ο Ερντογάν τα βάζει όλα μαζί, αν δεν το παραδεχόταν στη ζυγαριά. Είπε ναι στη Σουηδία για να ανοίξει ο δρόμος για να πάρει F-16. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν ότι η κυβέρνηση Biden θα προχωρήσει στη μεταφορά μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία σε συνεννόηση με το Κογκρέσο. Την ανησυχία του εξέφρασε ο φιλέλληνας πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντες. Εάν η κυβέρνηση Biden μπορέσει να βρει έναν τρόπο να τερματίσει την επιθετικότητα της Τουρκίας εναντίον των γειτόνων της, η οποία έχει μείνει στάσιμη τους τελευταίους μήνες, αυτό θα είναι εξαιρετικό, αλλά θα πρέπει να είναι μια μόνιμη πραγματικότητα. Τούρκοι αναλυτές, σχολιάζοντας τις θέσεις Μενέντες, εκτιμούν ότι το θέμα των F-16 μπορεί να συναρτηθεί και με την διμερή ελληνοτουρκική ατζέντα, εκτιμώντας ότι αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί πολύ εύκολα. Μενέντες, καρσί δουρουσιο. Yunanistan faktörünü biliyorsunuz. Evet. Meselesini devreye sokuyor. Yani Yunanistan'la olan münasebetlerimize de münasebetlerimizdeki Τελικά βλέπουμε ότι στο διεθνή στίβο επιραβεύεται η τυχοδιοκτική διπλωματία του Ερντογάν. Παρ' όλα αυτά, τώρα για να μπει στη να έρθει η Σουηδία, ουσιαστικά τον θοπεύουν και τον βοηθάνε και του δίνουν τα F-16. Πάντως, οι φωνές εντός Αμερικής που εναντιώνονται στην απόφαση για τα μαχητικά προς την Τουρκία πληθαίνουν. Την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι η κυβέρνηση Biden προωθεί την πώληση των F-16 στην Τουρκία εξέφρασε η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής Νικόλ Μαλιωτάκη, αντιπαραβάλλοντας την υπεύθυνη στάση που τηρεί η Ελλάδα με την αντισυμμαχική συμπεριφορά που επιδεικνύει με συνέπεια η Τουρκία όλα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα είναι ένας από τους παλαιότερους φίλους του έθνους μας και υπήρξε αξιόπιστος σύμμαχος με πολλούς τρόπους. Η απόφαση του Πρόεδρου Biden να θυσιάσει την Ελλάδα για να δώσει τη δυνατότητα σε μια χώρα που δεν ήθελε μέχρι πρόσφατα να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ικανοποιεί μόνο τον Ερντογάν, ο οποίος είναι ο μόνος ηγέτης του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Αντίθετος δήλωσε και ο δημοκρατικός γερουσιαστής Φρανκ Παλόνε. Η συμμαχία του ΝΑΤΟ θα είναι ισχυρότερη τώρα που μπορεί να προχωρήσει η ένταξη της Σουηδίας. Όμως δεν πρέπει να συμβιβαστούμε στις αξίες μας για να κατευνάσουμε τον Ερντογάν. Αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι είναι αναξιόπιστος εταίρος και η πώληση F-16 στη Τουρκία θα ήταν ένα σοβαρό λάθος στο οποίο θα συνεχίσω να αντιτίθεμαι.